Ξέρω ότι ένα μεγάλο ποσοστά από όλες που είστε εδώ είναι οι καθαρίστριες και μου δίνετε την ευκαιρία να σας δω, να μου πείτε τα θέματά σας, τα προβλήματά σας και να σας πω και εγώ τις προτάσεις που έχουμε για τον αγώνα μπροστά. Πιστεύω ότι ξέρετε περισσότερο ότι ο κράτος των καθαριστών δεν έχει αναγνώριση, δεν έχει πιστοποίηση στο επάγγελμα, δεν έχει περιγραφή. Οι εργαζόμενοι γενικά δουλεύουν με ελάχιστα δικαιώματα έως κατόλου. Ξεκινάμε από τη υγιεινή και ασφάλεια και τελειώνουμε με το μισθό το οποίο δεν φτάνει να βιώσει η οικογένεια. Εγώ δούλεψα από το 5 χρόνια σαν καταρριστρία έως την επίθεση με βιτριόλη εξαιτίας της συνδικαλιστικής μου δράσης το 2008 και είχα βιώσει αρκετά προβλήματα τα οποία εσείς ακόμα τα βιώνετε. Αυτό εμένα με βάζει σε εγκρούση, σε εγκρούση, συνέχεια, να παλέρουμε μαζί σας έως να αποκτήσουμε όλα τα δικαιώματα που χρειάζεται για να εκτελείται αυτή η ειδικότητα. Και η προστασία, και τα ένσημα, και τα υλικά, και την εκπαίδευση, και το μισθό, όλα τα οποία θα μας κάνουν να νιώθουμε αξιοπρεπείς και να νιώθουμε ότι προσφέρουμε ένα πολύ καλό έργο. Θα έχουμε τα εργαλεία να κάνουμε ένα καλό έργο. Το 2014, όταν τελειώσα τα χειρουργεία, ήμουνα υποψήφια ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Έγινα ευρωβουλευτής και δούλεψα 5 χρόνια στο Ευρωκοινοβούλιο. Ήταν μια καλή εμπειρία και έμαθα πολλά πράγματα. Συνάντησα πολύ κόσμο. Αυτό το οποίο δεν με ευχαριστεί, αυτό το οποίο με πίκρενε, είναι ότι αφού με γνώρισε η Ελλάδα με τον αγώνα που έδωσα για το κλάδο αυτό και δουλέψαμε μαζί με όλα τα υπουργεία οριζόντια για να βγάλουμε μια ρύθμιση, μια νομοθεσία για τους καθαριστές, αφού ολοκληρώθηκε όλη η δουλειά και ήταν έτοιμος ο φάκελος και έπρεπε να μπει στη Βουλή να ψηφιστεί, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτρέψανε να πάρουν δικαιώματα οι εργαζόμενοι, οι καθαρίστριες. Οι καθαρίστριες οι οποίοι ήρθαν στο Ευρωκοινοβούλιο, βάλαμε τα κόκκινα γκάντια, κάναμε διαδηλώσεις, κάναμε τόσο πολλά πράγματα για τα δικαιώματά τους και δεν επιτρέψαν να ψηφιστεί ο νόμος αυτός. Από εκεί και πέρα, εγώ αισθάνθηκα ότι δεν έχω στήριξη για τον αγώνα μου μπροστά. Και έχω τώρα την ευκαιρία και τη χαρά να αγωνίζουμε για τη συνέχεια με ένα κόμμα το οποίο όλοι μέσα είναι αγωνιστές, ξέρουν τι σημαίνει αγώνας, σέβονται τον αγώνα κάθε ένας από εμάς και είναι δίπλα σε κάτι εργαζόμενο. Πριν στη συνάντηση συζητήσαμε ότι συνέχεια απειλούνται οι εργαζόμενοι για τα βαρέα ένσημα, για το μισθό, να μειώσουν το ωράριο, να μειώσουν το μισθό τους. Οι απειλές δεν θα σταματήσουν. Οι απειλές θα σταματήσουν τότε όταν εμείς σκοτώνουμε όλοι όρτι. Όταν μας δουν όλοι όρτι, τότε θα μαζευτούν και θα κάνουν αυτά που χρειάζεται. Στην Αμερική, μια εταιρεία στο καθαρισμό, η οποία συμπεριφέρεται πολύ άσχημα με τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι κάνανε 2 χρόνια προετοιμασία για μια μέρα απεργία. Και με μια μέρα απεργία διώξαν αυτή την εταιρεία από την Αμερική. Σημαίνει ότι όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, δεν τα έχει η Κωνσταντίνα που την έχουν ρίξει βιτριόλι, γιατί όλοι τα είναι δίπλα της. Όταν είμαστε ενωμένοι, δεν τα συζητάμε για τα ένσημα και το μισθό, τα συζητάμε για το θέατρο,
τη συζητάμε για τη μουσική σχολή του παιδιού μας, τη συζητάμε για πράγματα τα οποία μας κάνουν πιο καλοί άνθρωποι. Δεν ξέρω τι περιμένετε από μένα ακόμα να σας πω. Εγώ μπορώ να μιλήσω αρκετά και πιο εξειδικευμένα και πιο γενικά και την εμπειρία από τη ζωή μου και από τους αγώνες. Αλλά να ξέρετε ότι εγώ σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Αν εγώ πάω σήμερα ένα βήμα πίσω, ο νους μου τα μάθει αυτόν τον τρόπο και θα με πάει στη ζωή πίσω. Δεν επιτρέπω στο νου μου να πηγαίνει πίσω, γιατί η ζωή είναι μπροστά. Και δεν κοιτάζω τι είναι πίσω, γιατί η ζωή είναι τώρα και μπροστά. Και οργανώνω για το επόμενο βήμα. Και σας καλώ να είστε μαζί σε αυτό το βήμα. Το επόμενο, έως να αποκτήσουμε όλα τα δικαιώματα και έως να καταφέρουμε να βγάλουμε νομοθεσία που να ρυθμίζει όλα τα ζητήματα των καταριστών. Είχα σκοπό να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, αλλά πριν λίγο στα Δελτία Ειδήσεων ανακοινώνονται διάφορα σχετικά με την, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Τουρκία με τον Ερντογάν. Μια επίσκεψη που δρομολογεί επικίνδυνες εξελίξεις που εντείνουν τις λαϊκές ανησυχίες και τις συνέπειες, για τις συνέπειες που θα έχουν αυτές οι αποφάσεις που θα πάρθουν εκεί στην κυριαρχία και στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, γιατί ανεξάρτητα από τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης που υιοθετούν ουσιαστικά και τα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου, ο πραγματικός στόχος των διαπραγματεύσεων είναι για να αποκατασταθεί η τάξη, όπως λένε οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ, στην ανατολική τους πτέρυγα για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και για την ανατολική και στην Ανατολική Μεσόγειο να προωθηθούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Εάν κάποιος θα συνδυάσει όλα αυτά με τις προκλήσεις, τις προκλητικές απαιτήσεις που τέθηκαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, που είναι τα γνωστά, αυτά που βάζει η τουρκική κυβέρνηση για τη μειονότητα της Τράκης, για το Αιγαίο και την αμφισβήτηση των συνόρων, εάν σε αυτά προσθεθούν τις τελευταίες μέρες όλα αυτά που γίνονται με την Αλβανία, με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Αλβανίας εδώ, που πολλά από αυτά δημιουργούν νέες καταστάσεις, δημιουργούν επικίνδυνες διαδικασίες, όπως επίσης και οι δηλώσεις της νέας Προέδρου των Σκοπίων. Καταλαβαίνετε ότι ο εφησυχασμός ότι είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τα σύνορά μας είναι διαφυλαγμένα και ότι δεν κινδυνεύουμε από τίποτα, είναι ένα κενό γράμμα. Και θα πρέπει να μας ανησυχήσει και θα πρέπει να είναι ένα κριτήριο ψήφου αυτό, ότι πριν από χρόνια έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ η συνθήκη των Πρεσπών για να μπορέσει μόνο και μόνο να μπει αυτή η χώρα στο ΝΑΤΟ. Συμφώνησαν, υποτίθεται, για το όνομα Βόρεια Μακεδονία, και έρχεται μία κυβέρνηση τώρα, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, και αμφισβητεί όλη αυτή τη συμφωνία, δικαιώνοντας, αν θέλετε, τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος, που έλεγε ότι όλα αυτά που συμφωνούνται δεν αφορούν τους λαούς, αλλά αφορούν τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και των μονοπωλίων.